Γι' αυτό θα συνομιλήσουμε αμέσως τώρα με τον γεωστρατηγικό αναλυτή, τον κύριο Νίκο Λιγερό, ο οποίος είναι στην αλληλεία και της τηλεφωνικής μας γραμμής. Κύριε Λιγερέ, καλησπέρα σας. Καλησπέρα σας. Η ερώτηση λοιπόν είναι αυτή που προκύπτει τώρα. Το Ισραήλ θα απαντήσει. Το πώς και το πότε θα το δούμε. Υπάρχει όμως έστω μία μικρή ελάχιστη πιθανότητα αυτό να γίνει με τρόπο ώστε να κλείσει αυτή η νέα φάση έντασης στη Μέση Ανατολή? Στην πραγματικότητα είναι αυτό το πιο πιθανό. Διότι λόγω του δόγματος του Ισραήλ, όταν δέχεται μια επίθεση, πάντοτε απαντά με μια αντεπίθεση η οποία είναι πολύ πιο ισχυρή, σαν αποτροπή για τις επόμενες ιδέες. Κατά συνέπεια, ξέρουμε ότι το χτύπημα θα είναι σοβαρό, μπορεί να γίνει σήμερα ή αύριο. Αυτό που έχει σημασία είναι σίγουρα για το Ιράν πού θα είναι, δηλαδή αν είναι σε πυρηνικές εγκαταστάσεις, αν είναι σε πετρελαϊκές εγκαταστάσεις ή καθαρά οικονομικές εγκαταστάσεις. Αλλά αυτό που είναι σίγουρο είναι ότι το χτύπημα που θα δεχτεί το Ιράν θα είναι δύσκολο για το Ιράν να συνεχίσει, γιατί αυτό που έκανε επί του πρακτέου έως τώρα είναι να απαντήσει σε πρωτοβουλίες του Ισραήλ. Ναι. Και να απαντήσει, θα έλεγα, κάπως τυπικά, γιατί άμα προσέξατε, φαντάζομαι ότι σωστά. Το είδατε, ακόμα και οι πύραυλοι που ενεργοποίησαν, γιατί είναι η Σαχάμ 3, αυτοί δεν έχουν τις δυνατότητες που έχει το Φατάχ 1 και σημαίνει ότι δεν χρησιμοποίησαν το μέγιστο. Επίσης προειδοποίησαν ότι θα τους χρησιμοποιήσουν και ξέρουμε ότι στο Ισραήλ όλες οι κατοικίες που έχουν κατασκευαστεί μετά το 1992 έχουν καταφύγιο. Γι' αυτό και δεν είχαμε θύματα όπως θα ήταν αναμενόμενο όταν έχουμε 180 πυράβλους. Ναι. Γιατί είδα ότι ανακοινώθηκε ότι ήταν εκατοντάδες, αλλά ήταν 181. Αυτό που έχει σημασία είναι ότι τώρα με αυτό το χτύπημα που έκανε το Ιράν ουσιαστικά δίνει την ευκαιρία στο Ισραήλ να κάνει ένα χτύπημα πιο σοβαρό, γιατί δεν μπορεί το Ιράν να χρησιμοποιήσει τη Χαμάς ή ακόμα και την Χεζμπολά σε αυτό το επίπεδο. Είναι ήδη υποχρεωμένο να κάνει τις ενέργειες μόνο του και αυτό σημαίνει ότι έχει ήδη ιτηθεί από αυτόν τον πόλεμο του τύπου proxy war, γιατί δεν μπορεί να χρησιμοποιήσει τους άλλους. Άρα εδώ με ένα σοβαρό χτύπημα θα είναι κάτι που σίγουρα θα διχάσει τον πληθυσμό στο Ιράν. Μην ξεχνάμε ότι το Ιράν δεν είναι συμπαγές στο σύστημα. Ναι. Είναι με τεράστια προβλήματα εσωτερικά και δεν νομίζω ότι ο πρόεδρος θα ήθελε να πάει πιο πέρα. Άρα από τη στιγμή που θα γίνει αυτό το χτύπημα, γι' αυτό σας λέω ότι είναι το πιο πιθανό να είναι ένα κλείσιμο και σίγουρα θα ενεργοποιηθούν και οι άλλοι συμμάχοι για να μην υπάρξει μια απάντηση και να θεωρήσουμε όλοι ότι έκλεισε αυτό το γεγονός. Δεν θεωρώ ότι θα κλείσει μετά το θέμα με την Χεζμπολά στο Λίβανο, θα συνεχιστεί, αλλά δεν θα έχουμε αυτήν την τεράστια, ας το πούμε, κλιμάκωση που θα μπορούσε να λειτουργήσει αν το Ιράν συνέχισε. Πάντως είναι μεγάλο το βάρος της ευθύνης εκ μέρους της Αμερικής στο να σταματήσει όλο αυτό το οποίο συμβαίνει εκεί. Το προηγούμενο διάστημα διεφάνει ότι όλες οι εκκλήσεις που γινόντουσαν από την Αμερική δεν είχαν την δέουσα υποδοχή και αποδοχή εκ μέρους του Νετανιάχου. Φάνηκε ότι ο Νετανιάχου κάνει ό,τι θέλει. Και η Αμερική... Δεν είναι ακριβώς αυτό. Καταλαβαίνω πώς το λέτε. Ναι. Δεν θα έλεγα ότι έχετε άδικο, αλλά στην πραγματικότητα ο Νετανιάχου χρησιμοποίησε ευκαιρίες οι οποίες ήταν υποχρεωτικές κινήσεις. Ξέρετε, αυτό που έγινε και με τους βομβητές και με τα walkie-talkie δεν ήταν κάτι που περίμεναν να το ενεργοποιήσουν αμέσως. Και η απόδειξη είναι ότι ο στρατός δεν βρισκόταν καν στην περιοχή για να μπορεί να υπάρχει ένας συντονισμός των κινήσεων. Άρα απλώς κατάλαβαν οι Ισραηλινοί ότι θα το καταλάβει η Χεζμπολά. Ναι. Άρα όλο το σχέδιο θα είχε πέσει και χρησιμοποίησαν το σχήμα take it or lose it. Ναι. Δηλαδή άμα δεν το έκαναν τώρα θα το είχαν χάσει και αυτό είναι κατανοητό και από την πλευρά της Αμερικής. Δηλαδή δεν ζητάει και κάτι το οποίο είναι ανέφικτο. Σίγουρα η Αμερική και για λόγους εκλογικούς ήθελε να έχει τελειώσει το θέμα πιο νωρίς, αλλά βλέπετε ότι
ακόμα κι αν έχει συνεχίσει ο Πρωθυπουργός του Ισραήλ αυτές τις κινήσεις έτσι όπως το παρουσιάζεται, στο τέλος της υπόθεσης η Αμερική παραμένει ένας ενεργός σύμμαχος και σίγουρα θέλει να βάλει όλο το βάρος για να κλείσει το θέμα, γιατί βλέπει ότι το Ιράν αναγκάστηκε εντός αγωγικών, γιατί αυτός ο εξαναγωγισμός οφείλεται βέβαια και στις πρώτες κινήσεις, να χτυπήσει, παρόλο που ήξερε ότι στην περιοχή υπάρχουν αεροπλανοφόρα. Μην ξεχνάμε επίσης ότι στη Μέση Ανατολή υπάρχουν πάρα πολλές αμερικανικές βάσεις που μπορούν να ενεργοποιηθούν αν το πράγμα πάει πολύ στραβά. Άρα φαντάζομαι ότι θέλουν να κάνουν κινήσεις διπλωματικές, αλλά ταυτόχρονα θεωρούν ότι το Ισραήλ κάνει τις κινήσεις οι οποίες είναι στρατηγικές και ουσιαστικά ξεκαθαρίζουν το τοπίο εκεί που η διπλωματία δεν μπορεί να κάνει τίποτα άλλο. Αυτό φαίνεται. Είστε από εκείνους που πιστεύουν ότι αυτή η κρίση μπορεί να οδηγήσει το Ιράν να επιταχύνει το πυρηνικό του πρόγραμμα, βλέποντας την απόκτηση των πυρηνικών όπλων ως το μοναδικό τρόπο να αντισταθμίσει τις στρατιωτικές δυνατότητες του Ισραήλ και των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής? Όχι. Όχι. Όχι, γιατί για ένα πολύ απλό λόγο, πρώτα απ' όλα κινδυνεύουν και αυτές οι εγκαταστάσεις τώρα. Ξέρουμε ότι έχουμε δεδομένα, δηλαδή μπορεί να τελειώσουν το πρόγραμμά τους σε ένα ή δύο χρόνια, αν τους αφήσουμε εννοώ ελεύθερα. Αλλά το θέμα είναι ότι ο ίδιος ο πρόεδρος του Ιράν είναι άλλη πάστα, είναι πολύ πιο μετριοπαθής, δεν νομίζω να θέλει κι άλλα μέτρα εναντίον του Ιράν. Σίγουρα θα βρεθεί σε μια αντιπαράθεση με τον Αγιατολά και τους φρουρούς της Επανάστασης που είναι πολύ πιο ακραίοι, αλλά ξέρει, ναι, ότι υπάρχει και ο πληθυσμός, ο λαός του Ιράν, ο οποίος τον υποστηρίζει, θέλει το Ιράν να είναι πιο ελεύθερο, mm-hmm, και νομίζω ότι αντιθέτως θα είναι μια ευκαιρία για το Ιράν μετά από το σοβαρό χτύπημα να αναθεωρήσουν τα ακραία στοιχεία τι πρέπει να κάνουν και να υποχρεωθούν να μπουν σε ένα πλαίσιο που να είναι, αν θέλετε, πιο σταθερό, mm-hmm, και το οποίο μας συμφέρει για όλη την περιοχή. Και πώς θα μπορέσει να κάνει άμυνα η ιρανική ηγεσία για να αντιμετωπίσει τις εσωτερικές πιέσεις από το σώμα των φρουρών της Ισλαμικής Επανάστασης, το οποίο πιέζει συνεχώς για αυστηρότερη γραμμή απέναντι στο Ισραήλ και τη ΣΥΠΑ, διότι κακά τα ψέματα, ναι, κακά, ναι, τα ψέματα, η απόφαση να απαντήσουν με αυτούς τους πυράβλους που είδαμε χθες, με αυτή την επίθεση που είδαμε χθες, δείχνει ότι το Ιράν θεωρεί πως το κόστος της μη αντίδρασης είναι υψηλότερο από τους κινδύνους που προκύπτουν από την επίθεση στο Ισραήλ. Είναι λάθος εκτίμηση, γιατί στην πραγματικότητα άμα ήταν έτσι θα είχαν στείλει και τους πυράβλους Φατάχ. Στην πραγματικότητα απάντησαν ως εκεί που έπρεπε χωρίς να το παρακάνουν και λόγω της εσωτερικής πίεσης, αλλά ξέρετε, όταν υπάρχουν ακραία στοιχεία σε ένα κράτος συνήθως πατάν πάνω στο γεγονός ότι εξοντώνουν τον εχθρό. Όταν ο εχθρός γίνεται πιο ισχυρός και φαίνει μια αντεπίθεση η οποία δεν μπορεί να αντιμετωπιστεί, ναι, τότε αναγκαστικά αυτοί χάνουν δύναμη και αυτοί που είναι πιο πολύ της δημοκρατίας κερδίζουν πόντους και μπορούν έτσι να ανταπεξέλθουν στις πιέσεις των φρουρών της Επανάστασης. Είναι αυτό που γίνεται τώρα με ένα σοβαρό χτύπημα και δεν πιστεύω ότι θα χτυπήσουν άμαχους, γιατί δεν συμφέρει καθόλου το Ισραήλ, ειδικά μετά από την ομιλία του Νετανιάχου που μίλησε κατευθείαν στον Ιρανικό λαό. Το οποίο είναι εξαιρετικά περίεργο και φυσικά μοναδικό, δεν έχει ξαναγίνει ποτέ στο παρελθόν αυτό. Ναι, ναι, είναι μοναδικό, αλλά δεν είναι περίεργο, γιατί θέλει να δείξει ότι δεν έχει τίποτα εναντίον του λαού, ναι, και το πρόβλημά του είναι η κυβέρνηση και οι αγιατολάδες. Τα πράγματα δεν ήταν καθόλου τα ίδια πριν το 1979, mm-hmm, και θέλει με αυτόν τον τρόπο να κάνει μια ανάλογη, αν θέλετε, διαφοροποίηση για το Ισραήλ. Η Χαμάς δεν είναι η Παλαιστίνη, η Χεσμολά δεν είναι ο Λίβανος και η φρουρή της Επανάστασης δεν είναι το Ιράν. Άρα νομίζω ότι ακολουθεί αυτό το σχήμα
Το περίεργο, όπως το είπατε και είναι σωστό, είναι ότι απευθύνθηκε κατευθείαν στον Ιρανικό λαό λέγοντας ότι εμείς είμαστε στο πλευρό σας, αλλά επειδή ξέρει ότι υπάρχει μεγάλος διχασμός και ξέρει ότι καταπατούν τα ανθρώπινα δικαιώματα και των Ιρανών πολιτών και όχι μόνο της περιοχής, mm-hmm. κατά συνέπεια υπάρχουν άνθρωποι που είναι εναντίον των φρουρών της Επανάστασης, γιατί θεωρούν ότι είναι πολύ ακραίοι, και για να πούμε την αλήθεια, ακόμα και ο πρόεδρος θεωρεί ότι είναι πολύ ακραίοι. Από τη στιγμή λοιπόν που θα δεχτούν ένα χτύπημα σοβαρό και δεν θα μπορούν να το υποστηρίξουν οι φρουροί της Επανάστασης και να πούν εμείς μπορούσαμε να το αντιμετωπίσουμε, αναγκαστικά θα χάσουν πόντους, και αυτό θα είναι σημαντικό για το τι γίνεται εντός του Ιράν. Πάντως, δημοσία, αυτό το οποίο εύκολα μπορεί να εξάγει ως συμπέρασμα κανείς, είναι η δημόσια εικόνα του Ιράν, για την οποία φοβάται ο πρόεδρος, ο Μπεσεσκιάν. Γι' αυτό και προειδοποίησε δημόσια το Ισραήλ να μην παρεμηνεύσει τη στάση της χώρας του ως αδυναμία, ότι μπορεί να διαβαστεί ως αδυναμία αυτή η αυτοσυγκράτηση. Γενικά βέβαια αυτός ο άνθρωπος είναι υπέρ της αυτοσυγκράτησης. Τελικά όμως στήριξε πλήρως την απόφαση της ηγεσίας για αυτήν την επίθεση. Και δεν ξέρω πόσο επικίνδυνη μπορεί να αποδειχθεί. Αυτή η επίθεση έγινε σε τυπικό επίπεδο. Πείτε μας λίγο για τους Φατάχ. Δεν ήταν αποτελεσματική. Ναι, πείτε μας λίγο για τους Φατάχ πυράβλους. Ποια είναι η διαφορά τους από αυτούς τους οποίους έριξαν χθες οι Ιρανοί? Στην πραγματικότητα αυτοί πάνε πολύ πιο γρήγορα. Οι ανακοινώσεις είναι ότι ξεπερνάνε και τα 10 φορές ταχύτητα του ήχου, αλλά στην πραγματικότητα εκτιμούμε ότι θα είναι 5. Απλώς να ξέρετε ότι και αυτοί δεν είναι μη ευάλωτοι, γιατί πολύ απλά το Ισραήλ έχει ένα τριπλό σύστημα και μπορεί να χτυπήσει έναν πύραυλο ακόμα και με αυτές τις ταχύτητες, ακόμα και όταν βρίσκεται ακόμα στο διάστημα, γιατί ξεκινούν από την ατμόσφαιρα, μπαίνουν στο διάστημα και μετά ξαναμπαίνουν στην ατμόσφαιρα. Το σύστημα ARO, το 3, επιτρέπει να χτυπάει κατευθείαν αυτόν τον στόχο μόλις μπαίνουν στην ατμόσφαιρα και να διαλύει τον πύραυλο. Δεν είναι απλώς το Iron Dome που είναι πολύ πιο κοντά, και επίσης το Ισραήλ χρησιμοποιεί τεχνικές που του επιτρέπουν να βλέπει τι γίνεται έως τα 300 χιλιόμετρα από το έδαφος. Άρα αυτό σημαίνει ότι δεν μπορεί να έρθει κρυφά ένας τέτοιος πύραυλος. Σε κάθε περίπτωση το γεγονός ότι δεν τους χρησιμοποίησαν οφείλεται βέβαια και στην ιδέα ότι άμα τους είχαν χρησιμοποιήσει, το Ισραήλ θα μπορούσε από τα κομμάτια που θα είχαν βρει να βγάλει συμπεράσματα, και αυτό δεν τους συμφέρει, αλλά προτιμούν να κάνουν κάτι το πιο κλασικό με πυράβλους που είναι ήδη γνωστοί, που δεν έχουν βέβαια την ίδια αποτελεσματικότητα, γιατί ακόμα και όταν λέμε για ακρίβεια πρέπει να ξέρετε ότι όταν η ακρίβεια είναι 300 μέτρα, ναι, δεν είναι μεγάλης ακρίβειας. Άρα όταν μιλάμε για αληθινή στοχοποίηση, ναι, είναι απλώς ο πύραυλος που πετιέται για να πει ότι πέταξε. Το άλλο που πρέπει να καταλάβουμε είναι ότι το σύστημα το Ισραηλινό είναι φτιαγμένο έτσι ώστε αν ο πύραυλος έχει ένα στόχο ο οποίος είναι αδιάφορος, το σύστημα τον αφήνει να περάσει για να μην σπαταλήσει καν πύραυλο. Μάλιστα. Άρα είναι μόνο όταν βλέπουν κατοικημένες περιοχές ή κάτι το σημαντικό σε επίπεδο στρατηγικό που θα ρίξουν πύραυλο για να μην σπαταλήσουν πύραυλο, γιατί μπορεί να δεχτούν μια επίθεση ταυτόχρονη αν θέλουν κάθε πύραυλος να χτυπάει τον πύραυλο που είναι επικίνδυνος και όχι αυτόν που περνάει απλώς. Πάντως η αλήθεια είναι ότι το διαφορετικό δεδομένο της χθεσινής επίθεσης ήταν ότι η Τεχεράνη αυτή τη φορά δεν χρησιμοποίησε τα ιδιοπλικά συστήματα με αυτά που είχε χρησιμοποιήσει τον Απρίλιο. Και αυτή η βαλιστική πύραυλη με κάποιον τρόπο, κάποιοι από αυτούς βρήκαν στόχο ή τουλάχιστον κατάφεραν να διαπεράσουν αυτό το εκπληκτικό σύστημα του Ισραήλ. Ναι, αλλά το ξαναλέω για να μην λέμε και ότι να είναι στις αναλύσεις μας. Ναι. Όταν μιλάμε το ποσοστό που καταστρέφεται, πρέπει να καταλάβουμε ότι όταν δεν υπάρχει μεγάλος στόχος, αυτό αφήνει το σύστημα να το διαπεράσει, γιατί είναι άχρηστος ο στόχος.
Άρα πρέπει να μετρήσουμε όταν λέμε ποσοστά επιτυχία. Άρα λέτε αυτό, ότι ήταν άχρηστοι στόχοι. Που έχουν μεγάλη σημασία πόσο σταματάμε. Εκεί πέρα αυτό. Θα δείτε ότι είναι σχεδόν στο 100%. Α, μάλιστα. Άρα ήταν μια άκρος επιτυχημένη αμυντική στάση το σωστά και, και γι' αυτό ερμηνεύτηκε από την Αμερική ως μια αποτελεσματική επίθεση. Uh-huh. Αλλά για να είμαστε ξεκάθαροι, ναι. Εγώ δεν νομίζω ότι ήθελα να είναι αποτελεσματική. Εγώ νομίζω ότι έπρεπε απλώς να γίνει, ναι. Να φανεί ότι το Ιράν δεν μπορεί να ταπεινωθεί με οποιονδήποτε τρόπο, ναι. Απλώς και γι' αυτό έστειλαν μόνο 180 πυράβλους και όχι κάτι παραπάνω, γιατί θα μπορούσαν θεωρητικά να στείλουν ακόμα και 3.000 αν το ήθελαν, ναι. Και εδώ θα είχαμε ένα θέμα με το σύστημα του Ισραήλ. Μην ξεχνάμε επίσης ότι το σύστημα του Ισραήλ δεν είναι μόνο του, δηλαδή συνήθως ενισχύεται και από την Αμερική, από το Ηνωμένο Βασίλειο και από την Γαλλία στην Ιορδανία. Και έτσι έγινε τον Απρίλιο. Κατά συνέπεια, από τη στιγμή που κάποιος το ανακοινώνει ότι εμείς θα σας ρίξουμε πυράβλους και το ξέρετε από πριν, δεν θα λέγω ότι είναι στημένο, πάνω είναι καθαρά τυπικό. Άρα δεν μπορούσε να έχει μεγαλύτερη επιτυχία. Τώρα αυτά που ανακοινώνονται. Για την τιμή των όπλων, λέτε. Εδώ, ναι. Άλλο. Μάλιστα, ναι. Μάλιστα. Τώρα πάμε λίγο στη ρωσική έκκληση για αυτοσυγκράτηση. Ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου, ο κύριος Πεσκόφ, δήλωσε ότι έχει επαφές και με όλες τις πλευρές στην περιοχή και είπε πως η Μόσχα καταδικάζει κάθε ενέργεια που προκαλεί το θάνατο αμάχων. Και ότι η κατάσταση αυτή εξελίσσεται σύμφωνα με το πιο ανησυχητικό σενάριο. Όπερ με θερμινευόμενο. Αυτό είναι το λεξιλόγιο του Πεσκόφ, το κλασικό. Είναι σίγουρα σε επαφή με όλους. Αλλά νομίζω ότι ούτε η Ρωσία θέλει να ξεφύγει το Ιράν πάνω σε αυτό το θέμα, γιατί η Ρωσία είναι απασχολημένη με άλλα προβλήματα. Μάλιστα ούτε η Κίνα, γιατί είναι πολύ πιο εξαρτημένη από την Ρωσία σε σχέση με το πετρέλαιο. Ναι. Άρα οι κλασικοί σύμμαχοι που είναι η Ρωσία και η Κίνα του Ιράν δεν θέλουν να πάει πιο πέρα. Και από την άλλη πλευρά οι κλασικοί σύμμαχοι του Ισραήλ καταλαβαίνουν ότι πρέπει να αμυνθεί. Άρα δεν συμφέρει το Ιράν να απομονωθεί και έχοντας χάσει ήδη τις μαριονέτες του proxy war να μην έχει και την υποστήριξη από τους μεγάλους συμμάχους του. Και γι' αυτό λέω ότι είναι πιο λογικό να κρατήσει μια γραμμή δηλαδή συγκράτησης παρά να ξεφύγει εντελώς, γιατί οι ίδιοι οι σύμμαχοι δεν το θέλουν, γιατί βλέπουν ότι δεν θα έχει πέραση αυτό το θέμα και θα είναι μεγάλο κόστος και δεν υπάρχει λόγος να γίνει χωρίς να έχουν θετικές επιπτώσεις για τη συμμαχία. Ναι. Ο Νάρκησος Ερντογάν από την άλλη λέει, παιδιά, ό,τι γίνεται γίνεται για μένα, να ξέρετε, εδώ για μας. Τα εδάφη μας θέλουν. Εμάς πρόκειται να πολεμήσουν τελικά. Το βλέμμα τους είναι εδώ, οπότε να δούμε τι θα κάνουμε. Αυτή την προσέγγιση, πώς την υποδέχεστε? Εγώ αυτό που βλέπω μια που τον αγαπημένο σας, είναι ότι στην πραγματικότητα τον είδαμε να κάνει διάφορες δηλώσεις, εκρήξεις, δεν ξέρω τι, για την Γάζα, ενώ δεν τον βλέπουμε να κάνει τίποτα το ανάλογο για τον Λίβανο, ενώ υποτίθεται ότι είναι μια επίσημη χώρα και θα ήταν ακόμα πιο εύκολο. Ας πούμε, ακόμα και ο Γάλλος πρόεδρος Μακρόν είπε ότι πρέπει να εγγυηθούμε την κυριαρχία του Λιβάνου, θα μπορούσε να πει κάτι το τυπικό. Ο Ερντογκάν τα φέρνει πάντοτε όλα γύρω από την Τουρκία, αλλά πρέπει να καταλάβουμε στην περιοχή η Τουρκία δεν είναι αραβική χώρα, είναι μουσουλμανική όποτε τη συμφέρει, ο Λίβανος έχει και χριστιανικό στοιχείο, οι αραβικές χώρες τα θέματα της εγχειρίας τα είδαν πιο θετικά από την Τουρκία, η οποία φάνηκε πολύ ακραία. Και βλέπουμε ότι ουσιαστικά δεν την υπολογίζουν πολύ, αλλά μπορεί να μιλάει, να λέει τα δικά του, ακόμα και στα Ηνωμένα Έθνη, να μιλάει και για τη λύση με δύο κράτη στην αλλά Κύπρο. Νομίζω ότι έχει και τα όρια του και γι' αυτό εδώ τώρα δεν τον βλέπουμε να μιλάει πολύ, ενώ θα μπορούσε να πει κάτι θετικό για το Ιράν, εφόσον υποτίθεται ότι είναι και σύμμαχος. Βέβαια το γεγονός ότι είναι ταυτόχρονα και με τη Ρωσία που λέει στο Ιράν να συγκρατηθεί και στο ΝΑΤΟ που λέει στο Ιράν να μην το παρακάνει, είναι δύσκολη η θέση του. Μερικές φορές τον λυπόμαστε και αυτόν τον Άρκιστο, γιατί βλέπουμε ότι δεν μπορεί να κάνει και πολλά. Λοιπόν, διάβαζα μια δήλωση του πρώην διευθυντή της CIA, του Λίον Πανέτα, ο οποίος είπε το εξής.
πολεμάμε την τρομοκρατία με τρομοκρατία. Όσο οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής και οι σύμμαχοί τους αγνοούν τα δικαιώματα των Παλαιστινίων και τις ανθρωπιστικές τους ανάγκες, η ιστορία δείχνει ότι οι άνθρωποι που αποστερούνται τα δικαιώματα και την αξιοπρέπειά τους θα συνεχίσουν να αντιστέκονται. Είτε αυτή η αντίσταση εκφράζεται με λόγια, είτε με πράξεις. Ναι, δεν νομίζω να υπάρχει κάποιος που να διαφωνεί επίσημα. Αυτό το πιο σημαντικό από όλα αυτά που διαβάσατε είναι ότι είναι πρώην. Ναι, φυσικά και είναι πρώην. Ξέρετε, εγώ δεν ακούω ποτέ τους πρώην. Γιατί? Γιατί πολύ απλά όταν έχετε να κάνετε με έναν πρώην πρέσβη, με έναν πρώην πράκτορα, με έναν πρώην αξιωματούχο, ναι, μπορεί να σας πει πράγματα τα οποία είναι σωστά, αλλά είναι άλλης εποχής. Ποτέ δεν σας λέει κάτι το σημαντικό για την τωρινή εποχή, γιατί δεν είναι βέβαια μέσα στα δεδομένα. Στο χώρο. Άρα μπορεί να κάνει αυτή την ανακοίνωση. Εγώ το χαίρομαι που την κάνει, για να είμαστε ειλικρινείς. Εγώ θεωρώ ότι δεν μπορούμε να παρατήσουμε εντελώς την Παλαιστίνη στο έλεος του Θεού. Αλλά έχει ενδιαφέρον την ώρα που όλοι μιλάμε για το Ιράν και έχει ξεφύγει το όλο θέμα και δεν μιλάμε πια για την Παλαιστίνη, μιλάμε για τον Λίβανο και το Ιράν. Ξαφνικά ο πρώην μας μιλάει για την Παλαιστίνη. Έχει ενδιαφέρον σαν timing. Δεν έχει. Δεν έχει. Πολύ ενδιαφέρον έχει, νιώθω. Λοιπόν, λέγεται ότι ο Σίση της Αιγύπτου έχει αρχίσει να δυσαρεστείται με την Ισραηλινή στάση. Είναι αληθές αυτό? Κοιτάξτε, όταν βλέπουμε ότι το Ισραήλ έχει χτυπήσει ακόμα και τους αδελφούς μουσουλμάνους που είναι αυτοί που προβληματίζουν την Αίγυπτο, νομίζω ότι δυσαρεστείται καθαρά τυπικά και όχι επί της ουσίας, γιατί ξέρει ακριβώς με ποιους έχει να κάνει. Άρα άμα είναι ο άλλος που βγάζει το φίδι από την τρύπα, μπορεί να πει, δεν ξέρω πώς το έβγαλε. Αυτό που έχει σημασία είναι ότι δεν έχω δει, ας πούμε, την Αίγυπτο να πει θα ήταν καλό οι αδελφοί μουσουλμάνοι να κυριαρχούν στην Αίγυπτο. Έκαναν ό,τι μπορούσαν για να τους διώξουν. Δεν θέλουν καμία έδρα γύρω από την Αίγυπτο να παίξει έναν ρόλο. Και επειδή μιλήσαμε και για την Παλαιστίνη και για την Γάζα, υπενθυμίζω ότι η Αίγυπτος δεν θέλει την Γάζα. Θέλει να είναι άλλο κομμάτι, να μην ανήκει στην Αίγυπτο και να μην είναι υπεύθυνη για το τι γίνεται εκεί πέρα. Άρα το πράγμα είναι ξεκάθαρο. Μην ξεχνάμε επίσης ότι η Αίγυπτος είναι η πρώτη χώρα που έχει κάνει συμφωνίες με το Ισραήλ και τα πάει πολύ καλύτερα από τότε. Μην ξεχνάμε επίσης ότι στο πλαίσιο των συμφωνιών δεν υπάρχει το Σινάι. Άρα μπορούν να πάνε εκεί πέρα επειδή το θέλει το Ισραήλ. Ξέρει η Αίγυπτος ότι άμα ξαναμπούμε στο καθαρό πλαίσιο των συνομιλιών και των συμφωνιών θα πρέπει να πάνε πίσω και αυτό δεν συμφέρει την Αίγυπτο. Άρα νομίζω ότι απλώς πρέπει να είμαστε πολύ προσεκτικοί όταν κάνουν απλώς δηλώσεις χωρίς καμία κίνηση, γιατί δεν έχουν στείλει τίποτα για να ενισχύσουν οποιονδήποτε. Και αυτό είναι σημαντικό να γίνεται σε επίπεδο διπλωματικό, αλλά βλέπω ότι κανένας από αυτούς δεν το λέει με έναν ακραίο τρόπο. Είναι πάνω και συγκρατημένοι, γιατί ξέρουν ότι τα προβλήματα στην περιοχή προέρχονται από την δράση του Ιράν και από την δράση της Τουρκίας για τη Λιβύη, εννοώ τώρα για την Αίγυπτο. Κατά συνέπεια θυμάστε ότι ακόμα και όταν συνάντησε τον Ερντογκάν, του είπε θα ήταν καλό τα ξένα στρατεύματα να μην είναι στην περιοχή και νομίζω ότι έγινε κατανοητό σε όλους τι έλεγε. Απολύτως. Κύριε Λιγερέ, δώστε μας 2 λεπτά, γιατί έχει πάει και μισή και πρέπει να παίξουμε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα, μία άνω τελεία. Και επανερχόμαστε. Ευχαριστώ θερμά. Λοιπόν, επιστρέψαμε. Κύριε Λιγερέ, καλησπέρα σας. Συνομιλούμε με τον γεωστρατηγικό αναλυτή, τον κύριο Νίκο Λιγερό, για τις εξελίξεις στην Μέση Ανατολή. Αυτό το οποίο προσπαθούμε να καταλάβουμε όλοι μας, κύριε Λιγερέ, είναι τι ακριβώς θέλει το Ισραήλ να κάνει τελικά. Πότε θα σταματήσει και θα πει τώρα εγώ είμαι ευχαριστημένος με αυτό και σταματώ τον πόλεμο διότι έχω καταφέρει το στόχο μου? Ξέρετε, τα πράγματα είναι απλά. Όταν δεν υπάρχουν φιλίες, γεωπολιτική, πρέπει να υπάρχει ένας σεβασμός και αυτό γίνεται μέσω της αποτροπής. Από τη στιγμή που το Ισραήλ βλέπει ότι μπορούν εύκολα να του επιτεθούν, μιλάω τώρα για μετά τις 7 Οκτωβρίου, και βλέπει ας πούμε ότι η Χεζμολά, η Χαμάς, ακόμα και το Ιράν μπορεί να στείλουν πυράβλους, θεωρεί ότι δεν είναι λογικό και πρέπει να ξαναβάλει στη ζυγαριά τη σχέση που είχαν πριν και ουσιαστικά άμα χτυπήσουν να φοβηθούν ότι μπορεί να χτυπηθούν
3, 4, 5 φορές χειρότερα. Ναι. Εδώ είναι αυτό που θα γίνει από τη στιγμή που το βλέπετε, ας πούμε. Πολλοί θεωρούσαν ότι δεν θα γίνει απολύτως τίποτα με τη Γάζα. Τώρα σχεδόν δεν μιλάμε καθόλου για τη Γάζα. Μιλάμε για τον Λίβανο. Και για να δούμε τα πράγματα επί του πρακτέου, το Ισραήλ ήδη χαλαρώνει περιορισμούς που είχε θέσει στο Βόρειο Ισραήλ, ενώ είμαστε υποτίθεται σε μια φάση επιθετική, και τώρα επιτρέπει συγκεντρώσεις 50 ατόμων, ενώ πριν ήταν μόνο 10. Άρα ξέρουμε ότι γίνεται ήδη μια αλλαγή. Βλέπουμε ότι δεν θέλει να κάνει μια εισβολή στον Λίβανο, θέλει να κάνει μόνο ουσιαστικά μια εισχώρηση για να προστατεύσει μια buffer zone. Αυτός είναι ένας στόχος ξεκάθαρος και δεν θέλει να εξαντλήσει εντελώς την Χεζμολάου όπως το έκανε με τη Χαμάς, γιατί είναι μια άλλη χώρα. Και επίσης βλέπετε ότι και ο Λίβανος στρατιωτικά πήγε πίσω για να διευκολύνει αυτή την κατάσταση, να θα μπορούσε να καθίσει και να ήταν προβληματικό το όλο θέμα. Άρα τώρα νομίζω ότι με ένα σοβαρό χτύπημα εναντίον του Ιράν, για να καταλάβει το Ιράν ποια είναι η θέση του, η πραγματική, δηλαδή εκτός πεδίου δράσης της Μέσης Ανατολής, το Ισραήλ θα είναι ευχαριστημένο. Το Ισραήλ, ξέρετε, έχει επιλέξει την ελευθερία αντί την ειρήνη. Ναι. Ναι, και ναι. Αυτό θυμίζει και αυτό που κάναμε. Είναι μονόδρομος βασικά, δεν το επέλεξε. Μονόδρομος ήταν. Εκεί ακριβώς. Σωστά. Κοιτάξτε, είναι μια πολύ μικρή χώρα. Έχει να αντιμετωπίσει πολλούς εχθρούς. Κατά συνέπεια, ξέρει ότι το παραμικρό στρατηγικό λάθος να κάνει θα εξαφανιστεί. Και δεν είμαστε καθόλου στην ίδια θέση, ας πούμε, στην Ελλάδα, που εμείς από ό,τι φαίνεται κάπου-κάπου έχουμε και την πολυτέλεια να κάνουμε στρατηγικά λάθη και να θεωρούμε θα τα διορθώσουμε πιο μετά. Ναι. Είναι τόσο μικρό το Ισραήλ, είναι τόσο στριμωγμένο, που αν κάνει κάτι που θα είχε υποστεί η Ελλάδα και σε προηγούμενα χρόνια, δεν θα υπήρχε. Κατά συνέπεια, αυτό που βλέπουμε είναι ότι το Ισραήλ θέλει να μπορεί να ζήσει στην περιοχή με τους ανθρώπους τους δικούς του, αλλά βέβαια και με τους γείτονες. Το Ισραήλ δεν έχει ένα ειδικό θέμα ουσιαστικά ούτε με την Αίγυπτο, ούτε με την Ιορδανία και ακόμα λιγότερο με τη Σαουδική Αραβία ή τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα. Θέλει να είναι στον δεύτερο δρόμο μεταξιού, δηλαδή το πέρασμα που αρχίζει από την Ινδία, πηγαίνει στα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα, Σαουδική Αραβία, Ιορδανία, Ισραήλ και μετά πηγαίνει στην Κύπρο. Ναι. Βλέπουμε ότι το Ισραήλ και με την Κύπρο και με την Ελλάδα είναι πολύ φιλικό, γιατί έχουμε κάνει συμφωνίες για τον αγωγό EastMed, για το ηλεκτρικό καλώδιο. Ξέρει ότι είμαστε στην Ευρωπαϊκή Ένωση, άρα όλα αυτά τα βλέπει θετικά, τα βλέπει ψηφιακά, τα βλέπει ακόμα και εμπορικά. Κατά συνέπεια, αν δεν υπάρχουν τρομοκρατικές επιθέσεις εντός του Ισραήλ, δηλαδή φανταστείτε πώς ήταν τα πράγματα πριν τις 7 Οκτωβρίου, θεωρεί το Ισραήλ ότι είναι εντάξει και τα καταφέρει με αυτόν τον τρόπο από τη στιγμή που ο λαός του είναι ελεύθερος και από τη στιγμή που έχει αυτές τις συμμαχίες και με την Ευρώπη και με την Αμερική, που εξακολουθούν, παρόλο που, όπως το είπατε πολύ σωστά πριν το διάλειμμα, ότι η Αμερική έδινε την εντύπωση ότι δίνει συμβουλές αλλά δεν εισακούγεται και συνεχίζει το Ισραήλ να κάνει αυτά τα χτυπήματα. Η Αμερική δεν είναι ούτε αυτή τρελή και βλέπει ακριβώς τι γίνεται σε επίπεδο διπλωματικό και τι γίνεται σε επίπεδο στρατηγικό. Αλλά από τη στιγμή που τα πράγματα προχωρούν στρατηγικά, διπλωματικά μπορεί να πει ότι δεν εισακούγεται, αλλά εγώ αυτό που βλέπω είναι ότι μόλις μιλάμε για το Ιράν, που είναι ένα πιο μεγάλο παλούκι, εδώ αμέσως το Ισραήλ ζητά να υπάρχει από κοινού απόφαση για το πώς θα αντιμετωπίσουν την πυραυλική επίθεση που δέχτηκαν. Εδώ υπάρχει μια τεράστια διαφορά, γιατί μιλάμε για θέματα στρατηγικής και όχι πια για τακτική σε τοπικό επίπεδο. Σωστό. Σε αυτό το πλαίσιο λοιπόν της στρατηγικής συλλογιστικής, κύριε Λιγερέ, διαρωτάται κανείς, ο οποίος είναι αδαής, δεν γνωρίζει από αυτά τα πράγματα, αλλά τέλος πάντων έχει έναν μέσο τρόπο σκέψης. Άντε και σκοτώνεις όλους τους ηγέτες όλων αυτών των τρομοκρατικών επιθέσεων. Αποκεφαλίζεις δηλαδή ουσιαστικά και αποδυναμώνεις όλες αυτές τις οργανώσεις με σκοπό να διαλυθούν ώστε να μπορέσεις εσύ να ζήσεις ελεύθερα. Θα ζήσεις όμως ελεύθερα για πόσο καιρό είναι η ερώτηση? Διότι αυτά μετά από χρόνια θα τα δούμε να ξαναφυτρώνουν και να βγαίνουν κεφάλια
τα οποία είναι σαν τη Λερναία Ήδρα. Βγαίνουν το ένα μετά το άλλο. Εμείς είμαστε στην καλή θέση να ξέρουμε πώς θα αντιμετωπίζεται η Λερναία Ήδρα. Δεν νομίζω να σταματούσατε τον Ηρακλή. Αλλά από τη στιγμή που είχε ένα σύμμαχο και έκανε ό,τι έπρεπε μετά, η ιδέα ποια είναι. Δεν είναι απλώς να εξοντώσει τρομοκρατικές οργανώσεις, είναι να επιτρέψει στις γειτονικές χώρες να ζουν χωρίς αυτές τις τρομοκρατικές οργανώσεις. Γιατί ξέρετε, δεν ήταν μόνο η Χαμάς, ήταν και η Φατάχ, ήταν και η PLO στην αρχή, που μετά τα πράγματα τα βρήκαν στο τέλος. Mm-hmm. Όταν μιλάμε τώρα για την Χεσμπολά, δεν πρέπει να έχουμε στο μυαλό μας ότι είναι μια λιβανέζικη οργάνωση, είναι καθαρά μια ιρανική οργάνωση εντός του Λιβάνου. Ακριβώς. Αλλά είναι ένα πρόβλημα για τον Λίβανο, και επειδή ο Λίβανος ως χώρα, ως κυβέρνηση, ως κυριαρχία δεν τα καταφέρνει, το έχει εκμεταλλευτεί το Ιράν για να χώσει την Χεσμπολά στην περιοχή και να κάνει αυτές τις κινήσεις. Δεν νομίζω ότι οι Λιβανέζοι είναι πολύ χαρούμενοι για αυτά που κάνει η Χεσμπολά. Το Λιβάν είναι ακραίοι, αλλά για τους άλλους βλέπουν ότι τους βάζει σε κίνδυνο. Λέω απλώς ότι από τη στιγμή που το Ισραήλ δεν παλεύει μόνο για τον εαυτό του και καταλαβαίνει ότι πρέπει γύρω, όπως έγινε με την Ιορδανία, όπως έγινε με την Αίγυπτο, να υπάρχουν και χώρες που είναι σταθερές, δεν προσπαθεί να επιβιώσει αφήνοντας τις χώρες έτσι μόνες τους, προσπαθεί να δημιουργήσει συμμαχίες, γι' αυτό έχουμε και αυτές τις συμφωνίες, το βλέπετε Όσλο, αύρα δεν έγιναν τυχαία όλα αυτά τα πράγματα και έγιναν με μεγάλες δυσκολίες, γιατί η ιδέα, τη γεωπολιτική, δεν μπορείς να ζήσεις μόνος σου άμα δεν είσαι ένα νησί. Κατά συνέπεια, αναγκαστικά πρέπει να παίξεις με τους γείτονες, και το Ισραήλ δεν θέλει να πάει ούτε πιο πέρα, ούτε να κάνει κάποια επέκταση. Θέλει να σταθεροποιηθεί στην περιοχή όπως είναι και όπως το δέχονται και οι άλλες χώρες. Ναι. Από τη στιγμή που το πετυχαίνει αυτό, θεωρεί ότι είναι εντάξει. Δεν αναγκάζει τις άλλες χώρες να του παρέχουν μια ειρήνη, επειδή δεν μπορούν να τα βγάλουν πέρα με τρομοκρατικές οργανώσεις μέσα. Ναι, καταλαβαίνω τι λέτε, καταλαβαίνω τι λέτε. Βέβαια, από το 1948 έως και σήμερα, έχουμε να μετράμε περίπου 4 βασικούς πολέμους, αν θυμάμαι σωστά, και άλλες πόσες εχθροπραξίες με τελευταίο τον πόλεμο των 34 ημερών το 2006. Θέλω να πω ότι ακολουθήθηκε μία στρατηγική από την ίδρυση του Ισραήλ έως και σήμερα, η οποία έχει κάνει σοφές και τις δύο, και τους δύο εχθρούς μεταξύ τους, έτσι, τους έχει κάνει σοφούς, τους έχει καταστήσει σοφούς, ξέρουν ο καθένας ποιος είναι ο άλλος και με ποιον τρόπο μπορούν να νικήσουν ο ένας τον άλλο, να το θέσουμε έτσι. Εγώ θα έλεγα ότι ξέρουν ότι δεν μπορούν να νικήσουν ο ένας τον άλλο. Αυτό λοιπόν, αφού το ξέρουν, και γιατί περνάνε σε τέτοιες διαδικασίες, κύριε Λιγερέ, και μάλιστα γιατί όταν... Απλά δεν είναι τα κράτη που γειτονεύουν που κάνουν αυτά τα πράγματα. Ναι, ναι, ναι. Είναι το Ιράν που βρίσκεται σε απόσταση 2 κρατών, άρα υπάρχει στο ενδιάμεσο η Συρία και το Ιράκ. Είναι το Ιράν που είναι σιητικό, είναι το Ιράν του μετά του 79, γιατί μιλάτε για το 48, αλλά σκεφτείτε ότι το Ιράν ποιον ρόλο έπαιξε το 67. Σωστά. Τι έγινε. Σωστά. Είναι μόνο μετά το 79 που αλλάζουν τα πράγματα, και δεν είναι κάτι που έχει αλλάξει τοπικά, είναι ότι το Ιράν έχει αλλάξει και μετά, το βλέπετε μετά το 79, θα δημιουργήσει την Χεσμπολά το 82, γιατί το 81 ήθελε να κάνει επαφές μέσα στο Λίβανο, δεν τα βγάζε πέρα και προτιμούσε να έχει μια μορφή proxy war, να είναι κάποιος άλλος που να είναι υπεύθυνος για αυτά που κάνει και για τη φθορά που δημιουργεί. Αλλά άμα το πάρουμε πιο σοβαρά, ενώ για τα κράτη, πώς κατάφερε ο Λίβανος και το Ισραήλ να έχουν μια οριοθέτηση ΑΟΣ αυτή την περίοδο? Και όμως το έκαναν. Και η οριοθέτηση ΑΟΣ μάλιστα είναι και πολύ καλή και για μας, ενώ τώρα για την Κύπρο, γιατί πάει ακριβώς στο τριπλό σημείο επαφής που είχαμε, την οριοθέτηση με το Λίβανο και την οριοθέτηση με το Ισραήλ, που ξέρουμε ότι το είχαμε μετακινήσει. Άρα αυτό σημαίνει τι? Σημαίνει ότι τα κράτη που είναι κοντά, όπως και οι συμφωνίες που έκανε με την Αίγυπτο ή ακόμα και με την Ιορδανία, γιατί η Ιορδανία
προσπάθησε να κάνει κάτι παλαιότερα. Ναι. Έφαγε τα μούτρα της, γιατί την παράτησε η Αίγυπτος και βρέθηκε μόνη της και έτσι ουσιαστικά απελευθερώθηκε το ανατολικό μέρος στα Ιεροσόλυμα. Δεν είναι κάτι που επιδίωξε κάποιος. Έγινε, θα έλεγα, σχεδόν αποσπόντα και μπορώ να πω ότι και εδώ πάλι το ίδιο έγινε σε σχέση με τους βομβητές και τα walkie-talkie, γιατί κανονικά θα ήταν σε μια άλλη φάση που θα το είχαν χρησιμοποιήσει. Άρα, άμα κοιτάξουμε τις χώρες που είναι, που γειτονεύουν με το Ισραήλ, ναι, δεν έχουν την επιθετικότητα που έχουν οι τρομοκρατικές οργανώσεις όπως είναι η Χαμάς, η Χούθη, η Χεσμπολά, οι οποίες είναι πραγματικά μαριονέτες του Ιράν. Το μεγάλο πρόβλημα, αν θέλετε, θεσμικά και κρατικά, είναι με το Ιράν, το οποίο δεν συντορεύει με το Ισραήλ, γιατί απλώς είναι θέμα ιδεολογίας, ακόμα και συντάγματος, θεωρεί ότι το Ισραήλ δεν πρέπει να υπάρχει καν. Άρα, άμα κοιτάξετε τώρα σαν συμμορία, η Χαμάς, η Χεσμπολά και βέβαια στο πλαίσιο το Ιρανικό, καταλαβαίνετε ότι έχουν μόνο ένα κοινό, ναι, ουσιαστικά να αφανιστεί το Ισραήλ. Και το βλέπετε ακόμα και από τα λόγω του καθενός, γιατί δεν υπάρχει στην περιοχή. Εγώ αυτό που δεν ακούω, δεν ακούω πολύ θετικά μηνύματα από το Ιράν υπέρ της Παλαιστίνης. Γιατί καταλαβαίνουμε ότι δεν ενδιαφέρεται αυτό, καταλαβαίνω ούτε και εγώ, καν για την Γάζα, ούτε για καθόλου τον Γκαζαουί. Καθόλου. Και θέλει απλώς να εξαφανιστεί αυτό που θεωρεί ότι είναι ένας κοινός εχθρός. Αλλά ρωτάω, σκασίλατος η Παλαιστίνη για την ακρίβεια. Δεν ενδιαφέρονται να καθίσουν στο τραπέζι να συζητήσουν κάτι τέτοιο. Γι' αυτό λέω ότι, ας πούμε ότι τα καταφέρνει, εφόσον κάνετε και σενάρια και μ' αρέσει πως το χειρίζεστε. Ας πούμε ότι το καταφέρνει το Ιράν και εξαφανίζει το Ισραήλ. Mm-hmm. Είναι σίγουρο ότι η Παλαιστίνη θα έχει κάποια θέση στην περιοχή ή θα τους εξηγήσουν ξαφνικά ότι, ξέρεις, ο Λίβανος θα πάει πιο κάτω, mm-hmm, η Ιορδανία θα πάει πιο μέσα και εμείς θα το διαχειριζόμαστε μέσω του Ιράν. Γιατί μην ξεχνάμε ότι οι Γκαζαουί είναι Σουνίτες. Ναι. Είναι Άραβες. Ναι, ναι. Ενώ οι Ιρανοί είναι Ινδοευρωπαίοι, mm-hmm, και Σιίτες. Και Σιίτες. Άρα είναι πολύ μακρινή η απόσταση και εμείς συνήθως, επειδή είμαστε χριστιανοί, τους βάζουμε όλους στο ίδιο πακέτο και θεωρούμε ότι είναι όλοι Ισλάμ. Αλλά άμα σκεφτείτε ότι αυτές οι δύο πλευρές του Ισλάμ είναι έχουν χωριστεί από την εποχή του Μοχάμεδ. Έτσι. Καταλαβαίνετε ότι είναι με τον Αλή το πρόβλημα, άρα είναι αμέσως οι διάδοχοι. Το μίσος που υπάρχει μεταξύ των δύο είναι πολύ μεγαλύτερο από το μίσος που υπάρχει μεταξύ των χριστιανών και των μουσουλμάνων. Αυτό είναι το αστείο της υπόθεσης εντός εισαγωγικών, γιατί γεωπολιτικά βλέπουμε γιατί συμπεριφέρονται με αυτόν τον τρόπο, mm-hmm, και το γεγονός ότι το Ιράν δεν προσπαθεί να έχει μια συμμαχία με τον Λίβανο, mm-hmm, γιατί είναι σουνιτική χώρα. Κατά μέσο όρο, βέβαια, έχει 18 θρησκείες, έχει και χριστιανούς, έχει απ' όλα. Προσπαθεί να ελέγχει μια τρομοκρατική οργάνωση στο νότιο Λίβανο για να είναι στη ζώνη επαφής με το βόρειο Ισραήλ, mm-hmm, χωρίς όμως να ενισχύσει ούτε καν οικονομικά τον Λίβανο, που θυμάστε μετά την έκρηξη που έγινε, mm-hmm, θα μπορούσε να τον είχε βοηθήσει. Άρα τι βλέπω εγώ? Βλέπω ότι το Ιράν αδιαφορεί και για την Παλαιστίνη, αδιαφορεί και για τον Λίβανο, και αυτό που θέλει είναι ότι ο στρατηγικός στόχος των Αγιατολάδων μετά το 1979 να είναι η εξαφάνιση του Ισραήλ. Οι άλλοι όμως το βλέπουν οι παίχτες και, όπως το είπατε πριν, είναι και θέμα σοφίας. Mm. Όταν ξέρεις ότι δεν μπορείς να εξοντώσεις τον άλλον, σε κάποια φάση πρέπει να αποδεχτείς την ύπαρξή του και να υπάρχει τουλάχιστον μια συνύπαρξη ή ακόμα καλύτερα μια συζωή. Ναι. Από τη στιγμή που γίνεται αυτό, ότι μπορούν τα πράγματα να εξελιχθούν. Και ξέρετε, η Παλαιστίνη, λόγω της λωρίδας της Γάζας, mm-hmm, έχει ακόμα και ΑΟΣ. Ούτε η Αίγυπτος ούτε το Ισραήλ καταπατούν την ΑΟΣ της Γάζας, ενώ θα μπορούσαν πολύ απλά να πούν, αφού δεν υπάρχει αυτή η χώρα, γιατί να ασχοληθούμε. Υπάρχει ένα τρίγωνο, το οποίο μάλιστα έχει κοιτάσματα, και εγώ αυτό που βλέπω είναι ότι χώρες που υποτίθεται θέλουν να σώσουν τους Παλαιστίνους, δεν τους βοηθάνε να κάνουν εξορίξεις σε αυτό το τρίγωνο το αοζικό, mm, αλλά τους παρέχουν πυράβλους για να χτυπήσουν το Ισραήλ. Οι πύραυλοι αυτοί δεν δίνουν φαγητό σε κανέναν στην Παλαιστίνη, ούτε βέβαια στον Λίβανο. Άμα σκεφτούμε τι μέσα διαθέτει πριν, ας πούμε, η Χαμάς και η Χεσμολά σε σχέση με το ποιες χώρες είναι εκεί, δεν βλέπω να τους έχουν
παρέχει κάτι το σημαντικό που να τους επιτρέψει να εξελιχθούν. Αντιθέτως προσπαθούν να τους έχουν σαν σειράκια ακριβώς. Και να είναι εντελώς εξαρτημένοι. Ναι. Indeed. Ενώ ας πούμε όταν η Κύπρος δίνει ανθρωπιστική βοήθεια και για τους Παλαιστίνιους, είναι κάτι το οποίο είναι σημαντικό, το οποίο δεν προσπαθεί να δημιουργήσει μια εξάρτηση, και ακόμα και τώρα βλέπετε ότι όλα τα διπλωματικά σώματα από διάφορες χώρες έχουν καταφύγει στην Κύπρο και δεν είπε η Κύπρος εγώ δεν θέλω να ασχοληθώ με εσάς, να φύγετε να πάτε αλλού. Φυσικά. Αντιθέτως. Αυτό είναι πολύ σημαντικό και χαίρομαι για τις κινήσεις που κάνει και η Κύπρος. Για να έρθουμε λίγο τώρα στις συνέπειες όλης αυτής της ιστορίας που εκτελήσεται στην Μέση Ανατολή. Πώς θα επηρεάσει οικονομικά, πώς θα επηρεάσει σε επίπεδο μετανάστευσης, διότι σε αυτή τη συγκυρία, αν προβληματίζει κάτι έντονα την ελληνική κυβέρνηση, είναι πώς θα επηρεάσει η κατάσταση το μεταναστευτικό. Είπε πως, θυμάμαι τον Υπουργό Μετανάστευσης, τον κύριο Παναγιωτόπουλο, να λέει στη Βουλή μιλώντας, πως η ελληνική πολιτική στο μεταναστευτικό κινείται στα σωστά επίπεδα, ωστόσο καμιά στρατηγική δεν θα έχει κανένα αποτέλεσμα εάν αύριο σημειωθεί μια μεγάλη ανάφλεξη στο Λίβανο. Βέβαια λεπτό, είδαμε... Αλλά, ναι. Άρα δεν θα σημειωθεί. Ναι, θέλω να πω, ξέρετε, όταν οι πολιτικοί μας λένε αν, να προσέχουμε τι λένε μετά το αν και όχι πριν. Ναι. Γιατί μετά το αν συνήθως δεν γίνεται. Μ' αρέσει αυτός ο τρόπος σκέψης που έχει αυτή την απολυτότητα μέσα. Σε κάθε περίπτωση... Όχι, κοιτάξτε, είναι επειδή εκτιμούμε και τους Σπαρτιάτες. Θυμάστε, οι Σπαρτιάτες κάθε φορά που ένας εχθρός τους έλεγε αν είχαμε αυτό, αν είχαμε αυτό και θα μπορούσαμε να σας νικήσουμε, οι Σπαρτιάτες απαντούσαν αν. Σωστά, αν. Ωραία, δεν λέω τίποτα άλλο. Άρα μπορεί να τα πει αυτά και έχει δίκιο γιατί είναι θεωρητικά σενάρια, αλλά εγώ αυτό που βλέπω επί του πρακτέου για να είμαστε σοβαροί, γιατί και εσείς και εγώ αγαπάμε τους ανθρώπους, δεν είναι οι πιο φτωχοί που φεύγουν σε αυτές τις υποθέσεις. Ναι. Ωραία. Αυτοί θα μείνουν εκεί με την κατάσταση που έχουν, ακόμα και αν είναι εντελώς χάλια. Ναι. Οι άλλοι που φεύγουν είναι ή αυτοί που έχουν την άνεση ή αυτοί που έχουν την βοήθεια και κινούνται τεχνητά για άλλους λόγους και όχι απλώς για μετανάστευση, γιατί χρησιμοποιούνται ως εργαλείο από άλλες χώρες που τους χειραγωγεί έτσι ώστε να αλλάξουν μερικά θέματα όσον αφορά τον πληθυσμό. Αυτά, εγώ κρατώ τη λέξη χειραγωγή. Ναι, κρατώ τη λέξη χειραγωγή από αυτά που είπατε. Ναι, γιατί ξέρετε όρους... το διεθνές δίκαιο, μια που τα συζητάμε, αυτό που προβλέπει ότι όταν είσαι σε μια εμπόλεμη κατάσταση, αυτός που φεύγει από την χώρα του πρέπει να μείνει στη χώρα που είναι την πρώτη είσοδό του. Εγώ αυτό που βλέπω είναι ότι όλοι αυτοί που έχουν κάνει αυτές τις κινήσεις ποτέ δεν μένουν στην Τουρκία και μετά μας ανακοινώνουν ότι η πρώτη χώρα είσοδος είναι η Ελλάδα. Ακριβώς. Ενώ ξέρουμε ότι έχουν διασχίσει την Τουρκία που δεν ήταν σε εμπόλεμη κατάσταση. Άρα το διεθνές δίκαιο στην πραγματικότητα επιτρέπει ακόμα και στην Ελλάδα να τους ξαναπάει πίσω στην Τουρκία. Αυτό είναι το θεωρητικό πλαίσιο. Άρα μερικές φορές δίνουμε την εντύπωση ότι το ξεχνάμε ή για λόγους ιδεολογικούς εσκεμμένα το ξεχνάμε, ενώ η διατύπωση είναι πολύ σωστή και πολύ σημαντική. Και θα σας πω κάτι σημαντικό σε σχέση ας πούμε με τη Γαλλία. Όταν ας πούμε είναι Αλβανοί που ζουν στην Ελλάδα και θέλουν να πάνε στη Γαλλία, ξεχνούν το κομμάτι ότι είναι στην Ελλάδα και ανακοινώνουν στους Γάλλους ότι έρχονται κατευθείαν από την Αλβανία. Γιατί στην πραγματικότητα με αυτόν τον τρόπο η Γαλλία θα είναι η πρώτη χώρα που δεν έχει προβλήματα. Αλλά τώρα, επειδή δεν έχουν πια τον Χόντζα και δεν είναι τα πράγματα με τον ίδιο τρόπο, δυσκολεύονται. Και μετά, ξέρετε ποιο είναι το αστείο της υπόθεσης. Προσπαθούν να αναγνωρίσουν διπλώματα τα οποία, γιατί είμαι και στα δικαστήρια, να αναγνωρίσουν διπλώματα τα οποία τα έχουν πάρει από την Ελλάδα. Και λέει μετά ο Γάλλος, πώς έχετε διπλώματα από την Ελλάδα ενώ έρχεστε από την Αλβανία? Τηλεπαθητικά. Ναι, αλλά μετά τους εξηγούν ότι ξέρετε είναι η ίδια επιτροπή που βλέπει τα δύο πράγματα, αλλά άμα θέλετε πολιτικό άσυλο, κάντε μόνο το ένα, όχι το άλλο, γιατί αλλιώς καταλαβαίνουμε και εμείς τι κάνετε. Λέω λοιπόν ότι με το θέμα των μεταναστών, δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα για την περιοχή όπου ξαφνικά θα έρθουν, γιατί τα έχουμε ζήσει και με τη Συρία και με το Ιράκ. Αυτό θέλω να ρωτήσω. Αυτό που είδαμε τώρα επί του πρακτέου είναι ότι είδαμε και ανθρώπους από το Αφγανιστάν και από το Πακιστάν που δεν είχαν κάτι το ιδιαίτερο, δεν είχαν καν ακόμα
τις αλλαγές οι Ταλιμπάν. Ναι. Κατά συνέπεια τα πράγματα ερχόντουσαν από άλλες χώρες ή ακόμα και από χώρες της Αφρικής με το πρόσχημα της κρίσης στη Συρία και στο Ιράκ. Ποιος από τους πολιτικούς μπερδεύεται και δεν καταλαβαίνει τι γίνεται? Κανένας, πολύ καλά καταλαβαίνουν. Όμως το πρόβλημα είναι το εξής. Είδαμε εικόνες χθες, προχθές και αντιπροχθές, δηλαδή μετά την χερσαία εφόρμηση του Ισραήλ στο Λίβανο, Σύριους μετανάστες να φεύγουν από το Λίβανο, όπου είχαν καταφύγει εκεί κατά τον πόλεμο της Συρίας με σκοπό να γλιτώσουν, να πηγαίνουν τώρα πίσω, να θεωρούν ότι η Συρία είναι ασφαλέστερο μέρος από ότι ο Λίβανος. Δηλαδή, σωστά, αλλά αυτό μην νομίζετε ότι ενοχλεί τον Λίβανο. Όχι, καθόλου δεν τον ενοχλεί τον Λίβανο. Απλώς σκέφτομαι το εξής, ότι πηγαίνοντας αυτοί οι άνθρωποι στη Συρία θα μείνουν στη Συρία ή πάλι θα ξεκινήσει αυτή η κλασική διαδρομή Συρία, Τουρκία, Ελλάδα? Γιατί η Γερμανία και όλα τα υπόλοιπα ευρωπαϊκά κράτη είδαμε πώς αντέδρασαν, για να έρθουμε και στα της Ευρώπης κλείνοντας, είδαμε πώς αντέδρασαν στο θέμα της μετανάστευσης. Είδατε πόσο επηρέασε όλες τις κυβερνήσεις ακριβώς, οι οποίες τώρα βλέπουν τον κόσμο να τους κουνά το μαντίλι χαιρετώντας τους και ανοίγοντας τις αγκαλιές τους στα ακροδεξιά κόμματα. Αυτά δεν είναι... Και αυτό είναι ένα μεγάλο πρόβλημα. Αστεία, αλλά βέβαια. Καλά κάνετε που το λέτε, αλλά με ξαφνιάς που λέτε κλείνοντας. Αλλά τέλος πάντων, αυτό που θέλω για να συμφωνήσουμε είναι ότι ο πόλος έλξης της Γερμανίας και της Σουηδίας έχει σταματήσει. Ναι. Κάποιος λοιπόν που ερχόταν παλιά από τη Συρία ή ακόμα το Ιράκ να ερχόταν στην Ευρωπαϊκή Ένωση και ήθελε να περάσει από Τουρκία και Ελλάδα για να πάει μετά στην αληθινή Ευρώπη κατά τα λεγόμενά τους, ναι, είχε σαν στόχο τη Γερμανία, τη Σουηδία, άντε έως το Ηνωμένο Βασίλειο. Σωστά. Τώρα και λοιπόν την υπάρχει Ιταλία. Ένα πρόβλημα, γιατί έχουμε έναν κορεσμό από αυτές τις χώρες. Mm. Και στις άλλες χώρες δεν είναι τόσο εύκολο όσο αυτές τις χώρες να μπει ένα νέο εργατικό δυναμικό, γιατί υπάρχει πολλή γραφειοκρατία που καθυστερεί τα πάντα. Άρα δεν υπάρχει πια ο ίδιος τόπος έλξης. Και από την άλλη πλευρά, όπως το είπατε πολύ σωστά, αυτό βέβαια και μας ανησυχεί, υπάρχουν πολλά στοιχεία ακροδεξιάς που εκμεταλλεύονται αυτή την κατάσταση για να πούν ότι αυτή είναι μια πανάκια, ενώ ξέρουμε ακριβώς το οποίο τους. Το θέμα ποιο είναι ότι η Συρία, άμα θέλουν μερικοί από το Λίβανο να πάνε στη Συρία, θα μείνουν στη Συρία. Να δείτε ότι θα πάνε και μερικοί Παλαιστίνοι, θα επιστρέψουν στην Παλαιστίνη και δεν θα είναι πια στον Λίβανο. Αλλά να ξέρετε ότι αυτό είναι πάρα πολύ καλό για τους Λιβανέζους, γιατί φυσικά με όλες αυτές τις μετατοπίσεις έχουν προβλήματα και εσωτερικά, για τα οποία εμείς δεν μιλάμε γιατί είμαστε στην Ευρώπη, αλλά όταν εμφανίζονται αυτά τα προβλήματα στη Γερμανία, στην Αυστρία, στη Σουηδία, τότε καταλαβαίνουμε ότι όντως υπάρχει αυτός ο κορεσμός και καταλαβαίνουμε ότι υπάρχει και ένα τέλος σε αυτήν την πορεία που είχαν αρχίσει προηγουμένως. Mm-hmm. Ο ρόλος της Ευρώπης σε όλη αυτή την ιστορία ποιος είναι, ανύπαρκτος? Όχι, ο ρόλος είναι σημαντικός στη Μέση Ανατολή, όχι στο μεταναστευτικό. Νομίζω απλώς ότι στη Μέση Ανατολή, η Ευρώπη, ναι. Η Ευρώπη έχει χάσει την παρθενιά της σε αυτό το πλαίσιο της ουδετερότητας. Είχε την εντύπωση ότι πρέπει να εμφανιστεί ως μια χώρα, ένα σύστημα που μιλάει μόνο για τα ανθρώπινα δικαιώματα. Mm-hmm. Και καταλαβαίνει τώρα ότι τα ανθρώπινα δικαιώματα χρησιμοποιούνται στρατηγικά με έναν ύπουλο τρόπο από άλλες χώρες για να εξαντλήσουν την Ευρώπη, και δεν μπορεί η Ευρώπη να περιμένει να γίνουν όλες οι χώρες ακροδεξιές. Καταλαβαίνει τώρα και η Ευρώπη και η Ευρωπαϊκή Ένωση και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ότι θα πρέπει να κινηθούν πιο στρατηγικά, λιγότερο διπλωματικά, γιατί αλλιώς θα έχουν εσωτερικά προβλήματα με κυβερνήσεις που δεν θέλουν καν την Ευρωπαϊκή Ένωση. Για να το δούμε τι ακριβώς κατάλαβε από αυτό και και προπάντων τι αποφάσεις θα λάβει για να μπορέσει να αντιστρέψει αυτή την κατάσταση. Δηλαδή, ξέρετε, αυτή τη χαμένη εμπιστοσύνη. Καταλαβαίνει πολύ καλά, οι κινήσεις της είναι πιο αργές, αλλά μην ξεχνάτε ότι είναι μια δομή που υπάρχει από το 1957. Ναι, φυσικά. Με τη Συμφωνία της Ρώμης.
και μια χαρά τα πάει σε πολλά προβλήματα, σε πολλές κρίσεις, ενώ όλοι μας έχουμε θεωρήσει για πολλά χρόνια ότι σίγουρα η Ευρώπη δεν θα αντέξει. Ακούω τα ίδια πράγματα και με πόσες τον ΝΑΤΟ που είναι από το 49. Έτσι. Πόσες φορές, πόσες φορές. Είναι εδώ. Ναι, ακριβώς. Άρα εδώ αυτός πώς να πούμε, αυτή η ένωση η οποία ζει τόσα χρόνια και έχει περάσει από πολλές δοκιμασίες, έχει δώσει τις εξετάσεις της, αλλού πέρασε, αλλού δεν πέρασε, θα έλεγε κανείς ή θα περίμενε κανείς να είναι πιο σοφή στη στρατηγική που θα ακολουθούσε στην περίπτωση της μεταναστευτικής πολιτικής και όχι να κάνει αυτά που έκανε. Δηλαδή περιμένεις... Ξέρετε, μερικές φορές η σοφία είναι παθητική. Με τα δεδομένα της πραγματικότητας ξαφνικά αποκτούμε σοφία. Σίγουρα δεν το έκανε από μόνη της, αλλά βλέποντας τι γίνεται, ειδικά με τους λαθρομετανάστες, καταλαβαίνει ότι πρέπει να σταματήσει να το παίζει παρθενό κτλ. Ακριβώς. Γιατί πολύ απλά τώρα έχει δει ποια είναι η πραγματικότητα και εγώ αυτό που βλέπω, ακόμα και πολιτικοί χώροι που θα έλεγα ας πούμε ότι είναι ιδεολογικά πιο ανοιχτοί, έχουν μαζευτεί λίγο και συμμαζευτεί γιατί βλέπουν ότι έχουμε ένα θέμα καθαρά στρατηγικής επιβίωσης και δεν είναι πια μόνο ένα θέμα συζήτησης από τους δημοσιογράφους. Έτσι ακριβώς. Και αν μη τι άλλο, και εγώ δεν θα ήθελα να ανήκω σε μια ένωση η οποία μοιάζει κουτί. Έτσι. Λοιπόν, σας ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Λιγέρε. Να είστε καλά και εσείς για αυτή την πάρα πάρα πολύ ενδιαφέρουσα συζήτηση που είχαμε μαζί. Εγώ το χάρηκα. Να είστε καλά. Χαίρομαι. Να είστε και εσείς. Γεια σας.